τιμές το τελευταίο διάστημα πάλι είχαμε αυξήσεις και πολύ μεγάλες αυξήσεις. Έχουμε μία άνοδο στις τιμές των καυσίμων στα ταμπλό των πρατηρίων. Ευελπιστούμε να μειωθεί η τιμή και όχι να έχουμε αυξήσεις εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Εντάξει, ο κόσμος διαμαρτύρεται με τις τιμές. Ουσιαστικά και εμείς βλέπουμε τις εξελίξεις καθημερινά για να μπορέσουμε να δώσουμε και την πληροφορία στον κόσμο. Όχι, όχι. Ουσιαστικά έχουμε πολύ μικρές διαφορές ο ένας νομός με τον άλλο. Ουσιαστικά είμαστε κοντά στα ίδια. Αλλά το θέμα είναι ότι η τιμή σήμερα βρίσκεται της αμόλυντης σε κάποια πρατήρια στο 1,90 περίπου. Η τιμή της αμόλυντης δυστυχώς δεν έχει πέσει πάρα πολύ. Το πετρέλαιο έχει πέσει λίγο περισσότερο, είναι στο 1,56-1,57, ενώ ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο και το πετρέλαιο κίνησης. Ουσιαστικά η αμόλυβδη είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και θα έπρεπε να το εξετάσει η κυβέρνηση, αν μπορέσει, όπως έχουμε πει πολλές φορές το έχουμε πει, δυστυχώς δεν γίνεται. Από ό,τι μας έχουν πει δεν μπορούν να το κάνουν, αλλά όμως νομίζω ότι ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ και θα πρέπει να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι αυτό το διάστημα έχει πολύ μεγάλο κέρδος το κράτος μας από τις αυξήσεις των προϊόντων. Γενικώς έχει μεγάλη αύξηση το ΦΠΑ. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο κέρδος το κράτος και θα μπορούσε να το διανέμει λίγο σωστά και να μην πηγαίνουμε σε fuel pass ή σε διάφορα κάποια άλλα πράγματα που είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτό για να δώσει στον καταναλωτή. Οι τιμές είναι πολύ ψηλά και πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος ή ένα μέρος του ΦΠΑ, έστω για το διάστημα αυτής της ενεργειακής κρίσης που υπάρχει. Κατανάλωση, η κίνηση στα πρατήρια είναι πάρα πολύ καλή, μπορούμε να πούμε. Έχουμε ξεφύγει από αυτά τα χρόνια του COVID. Ουσιαστικά που είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Τώρα σιγά σιγά ανακάμπτεται η κίνηση και ουσιαστικά περιμένουμε και μεγάλη τουριστική, δηλαδή έντονη τουριστική περίοδο να έχουμε και αυτό ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πολλή κίνηση στα πρατήρια.